Μετά, όλα αυτά τα χρόνια, τα 42 χρόνια που δίνει συντάξεις και έχει κάνει τη σύμβασή της με τον ΝΑΤ η τράπεζα, όλα αυτά τα χρόνια, αυτούς πατεράδες μας, εμείς, τα παιδιά μας, όλοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, δεν μπορώ να πω έτσι, έχουν κάνει ορισμένες αποταμιεύσεις στην τράπεζα του πρωτάτου. Όλα αυτά θα πρέπει να το στραβήξουμε μία γραμμή και να το πούμε, κύριοι, ιδιωτική είναι η επιχείρησή σας, κάνετε ό,τι θέτε. Εμείς, κύριε Δήμαρχε, τα πάμε και προχθές και τα ξανά πάμε. Είμαστε διατεθειμένοι να μην φύγει η τράπεζα αμαχητή από το πρωτάτο. Ντρέπομαι βέβαια που το λέω, διότι δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω τέτοιες δηλώσεις, να μιλάω, αλλά δεν μπορεί να περάσει έτσι. Εμείς, εάν δεν δώσουν μία συγκατάθεση ότι θα μείνει η τράπεζα, θα συνεχίσουμε σε αγώνα δύσκολο. Ήδη από σήμερα προγραμματίζομαι για κινητοποιήσεις την Παρασκευή 26 του μήνα. Θα καλέσουμε κόσμο, θα καλέσουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκ των προτέρων και εσάς τον ίδιο με το Δημοτικό Συμβούλιο για συμπαράσταση. Μην το αφήσετε. Μην το αφήσετε να περάσει έτσι αυτό το θέμα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και άσχημο για ένα βροντάδο, για μια ναυτομάνα με όλη τη σημασία της λέξεως που έδωσε τον ιδρώτα της και έφερε τα λεφτά της μέσα στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα και εφόσον δεν δούμε σημαντική αλλαγή, διότι αλλαγή είδα, δεν είδα όμως σημαντική αλλαγή στο να είναι ναι. Ναι, ανεφόρο. Εμείς ζητάμε ναι και ανεφόρο. Διότι το ΝΑΤ η τράπεζα έρχεται αύριο. Έτσι, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Πώς. Ότι ήδη θέλουν να έχουν άλλες τράπεζες εδώ. Να έρθει η τράπεζα έρχεται αύριο. Το θέμα είναι, εφόσον έρθει άλλη τράπεζα, να πάρει και το ΝΑΤ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εφόσον έρθει άλλη τράπεζα, να πάρει και το ΝΑΤ μαζί. Να τους κάψει δηλαδή. Γι' αυτό σας λέω ότι να βρεθούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, που θα είμαστε λίγο πιο εμπλουτισμένοι ακόμα, να συζητήσουμε, διότι οτιδήποτε γίνει πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρά και σταθμισμένα το πώς θα γίνει. Κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως εγώ δεν βλέπω αποσπασματικά το θέμα. Το θέμα το βλέπω αποκλειστικά ότι χτυπάει την κοινωνική συνοχή ενός τμήματος της κοινωνίας μας, του Δήμου Ομηρούπολης, έτσι, σε μια συγκεκριμένη αγορά που έχει ανοίξει και τεχνιέντος αυτό το κλείσιμο την υποβαθμίζει, και μόνο έτσι το βλέπω, και μόνο για αυτό το λόγο θα πρέπει όποιος τολμήσει να το κάνει να πάθει πολλαπλή βλάβη από την βλάβη που θα πάει να προκαλέσει. Έτσι. Είναι καθαρά θέμα αυτοδιοικητικό, είναι πάνω στις λίγες αρχές και συγκεκριμένες που στηρίζεται η αυτοδιοίκηση. Έτσι. Για ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Όποιος λοιπόν τολμήσει μετά από 42 χρόνια να ενοχλήσει την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, θα ξέρει πολύ καλά ότι θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Διότι άπαντες θα το πούμε στους φίλους μας, στους συγγενείς μας και στους λοιπούς, και θα ρίξουν μαύρο στην τράπεζα που θα τολμήσει να κάνει αυτό. Δυστυχώς η υποβάθμιση του πρωτάθλου συνεχίζεται, τα είπε και ο Πρόεδρος. Ξεκινήσαμε από την αστυνομία, προχωρήσαμε στον ΟΤΕ, τώρα πάνε να πάρουν και την τράπεζα. Είναι κάτι το οποίο μας ελείπησε ιδιαίτερα από την πλευρά μας, ως πολίτες Ομηρούπολης και ως πολίτες του Βροντάδου. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές κινήσεις, οι οποίες θα ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η τράπεζα, κατά τη δική μου εκτίμηση, προσπαθεί ανέμακτα να κλείσει το υποκατάστημα του Βροντάδου και με ένα πολύ light τρόπο να προχωρήσει, ούτως ώστε οι καταθέσεις των Βρονταδούσων και όλων όσων εξυπηρετούνται να πάνε στη χώρα. Θέλω να πω ότι
θα πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες όπου θα δώσουν το μήνυμα ότι εμείς δεν θα πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πριν από 3 μέρες, με δική μου πρωτοβουλία, ήρθα σε επαφή με ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου μου εσύστησε, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους πολίτες Ομηρούπολης, έχει να κάνει με όλους τους Βρονταδούσους, ότι θα πρέπει, για να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα σε εισαγωγικά εκβιασμού, γιατί με αυτό τον τρόπο λειτουργεί αυτή τη στιγμή η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας, θα πρέπει λοιπόν να μαζευτούν, και αυτό το κάνει και ο Σύλλογος των Συνταξιούχων, νομίζω το έχει κάνει και ο Αγαπητός, να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές, να αποσταλεί μια επιστολή στη... Άρα εμείς ως παράταση είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα τους. Και θα συμφωνήσω με το κάλεσμα του Προέδρου ότι δεν πρέπει να είναι μόνοι, αλλά πρέπει να καπετανεύουν εκείνοι. Όχι ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν επάνω μας, αλλά γιατί εκείνοι έχουν το συνδικάτο, εκείνοι πρέπει να χαράζουν το δρόμο και εμείς βεβαίως να είμαστε δίπλα τους σε όλα τα επίπεδα. Ποια πρέπει να είναι τα επίπεδα? Δεν θα απορρίψω με τη λογική που λέει και στα δικηγορικά γραφεία και παντού. Αν θέλετε να σας καταθέσω με μια εμπειρία, τα ένδικα μέσα τραβάνε σε μάκρος και ενδεχομένως να δικαιωθεί και τράπεζα να είναι αλλού. Εξώδικα. Εγώ αναφέρομαι στη δική μου λογική που αφορά τα ένδικα μέσα, τα οποία μπορεί να τα έχουμε στη φαρέτρα μας, αλλά δεν μπορεί να αναβαρεθούν στο άπαν. Αυτό που μπορεί άμεσα να γίνει είναι η κινητοποίηση στην οποία αναφέρθηκαν, είναι η συμπαράσταση δική μας και η παρουσία μας, φυσική κλπ. Είναι η αρρωγή που πρέπει να παρέχει σε οποιαδήποτε ζητήματα εξόδων που αφορούν αυτόν τον αγώνα και που θα πρέπει με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου να αναλάβουμε αυτά τα ζητήματα. Και από εκεί και πέρα, πρώτο επίπεδο πρέπει να είναι η κυβέρνηση και τα κόμματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν άποψη και θέση. Και όταν λέμε άποψη, το ζήτημα δεν είναι ότι ένα τραπεζικό κατάστημα βρίσκεται τυχαία όπου βρίσκεται, ούτε είναι τυχαίο ότι το ΝΑΤ έχει κάνει σύμβαση με μια συγκεκριμένη παράδειγμα τράπεζα. Και λέω εγώ, γιατί αυτήν και όχι άλλη? Άρα αυτά μπαίνουν σε ένα τραπέζι. Αρχής γενομένης από την αυτοδιοίκηση, επικουρούμενης στις προσπάθειες από τους ναυτικούς μας, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν θέση η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το νομαρχιακό συμβούλιο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν θέση οι βουλευτές και οι πολιτευτές. Πρέπει να πάρουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που υπηρετούν το χιακό κοινωνικό σύνολο, άσχετα αν αφορά αυτή τη στιγμή το Βροντάδο, αύριο τα Καρδάμιλα, μεθαύριο τη Βολισσό, αντιμέθαυρο δεν ξέρω ποιο χωριό. Εδώ λοιπόν το θέμα έχει πολλές διαστάσεις, τις οποίες πρέπει να τις ενώσουμε και να φτιάξουμε μία συνισταμένη η οποία θα έχει και διεισδυτικότητα αλλά και αποτέλεσμα. Νομικήστηκα, συμφωνώ απόλυτα ότι μπορεί να φτάσουμε να δικαιωθούμε, αλλά η τράπεζα να λείπει. Οι ναυτικοί μας δεν μπορούν παρά μόνο τις καταθέσεις τους να πάρουν όσες έχουν ή όσες θα τους απομείνουν του χρόνου, έτσι.